πατριά του πολλά τα έτη. Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανίλου Κουρεστίου, Νεοφίτου Σόφιας Ηλίου Γεωργίας, των Ορθοδόξων Πατριαρχών, πολλά τα έτη. Ρωσισλάβου Πρέσο, Προέδρου των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, πολλά τα έτη. Γνέκαστος κατά διάνοια νέχη και πάντων και πάσο. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, με αισθήματα παθητά της συγκινήσεως, ευλαβίας, σεβασμού απείρου και οικής αγάπης, ο ταπεινός Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, μαζί με συνοδεία εκλεκτών νέων που διακονούν στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας μας, ευρισκόμεθα και πάλι στα σαυλάς της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δια να υποβάλουμε τα οικά μας έβη εις τον πρώτον της Εκκλησίας του Χριστού, εις τον σοφόν Ιακοστρόφων της νοητής Ολκάδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εις τον στοργικόν πατέρα, των Οικουμενικών Πατριάρχην Κύριων Κύριων Μη Βαρθολομαίων. Παναγιώτατε, γνωρίζετε καλώς ότι όλοι εμείς οι οποίοι βρισκόμεθα εις τας λεγόμενας νέας χώρας, τα οποία πνευματικώς υπάγονται εις την ημετέραν πεπνημένη σε αυτήν κορυφήν, άπαντες αποδίδουμε τον οφειλόμενο σεβασμόν και την αγάπη στην Μητέρα Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, αλλά και στην Μητέρα Σεπτήν Κορυφή. Δια τούτο αγαλωμένο ποδί και πάλι ευρισκόμεθα με θυμόν εν τες αυλές της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δια να λάβουμε τας πατριαρχικά σας και πατρικά σας ευλογίας και ευχάς, αλλά και δια να απολαύσουμε τη θέα του προσώπου σας και την μεθυμών συναναστροφή, η οποία πολλάκις μας ωφέλησε και μας ωφελεί. Παναγιώτατε, δι' εμάς η Κωνσταντινούπολη, στο Φανάριο, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αποτελεί το κέντρο της εσωτέρας και βαθυτέρας καρδίας μας. Ουδείς εκ των Ρωμιών δύναται να αντιπαρέλθει την Κωνσταντινούπολη και τον Πατριάρχην των Οικουμενικών. Δια τούτο, κάθε φορά που η αγάπη και το έλεος του Θεού μας φέρει πλησίον σας, αισθανόμαθα αυτήν την άπειρη χαρά, την μεγάλη συγκίνηση και την αίσθηση, την γλυκόπικρον αίσθηση, ότι επιστρέφουμε εις το κέντρο, εις την κοιτίδα, εις την πνευματική μας ρίζα που είναι η Κωνσταντινούπολη και το Φανάριο. Όπως πολλάκις έχετε πει, είστε λίγοι αλλά είστε και αμέτρητοι. Είστε αμέτρητοι, Παναγιώτατε. Είστε αμέτρητοι διότι εις τους ώμους σας, τους θυβαρούς, φέρετε την μεγάλη ευθύνη όλων των μεγάλων πατέρων, των ιεραρχών, των οσίων, των ασκητών, οι οποίοι διαχρονικώς ευρίσκονται υπό την πνευματική σκέπη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Είστε αμέτρητοι διότι δεν προσμετράτε στην ιστορία τούτου του τόπου
το πλήθος δια των ζώντων, αλλά είναι σύναξης ζώντων και κεκοιμημένων. Τούτο άλλωστε είναι και η Εκκλησία. Είναι η ιερά σύναξης της στρατευωμένης και της τριαμβευούσης Εκκλησίας. Εμείς Παναγιώτατε σαρκώνεται αυτήν την σύναξη, την ιερά σύναξη της Εκκλησίας των ζώντων και των κεκοιμημένων. Διούτο τρόπος, εμείς φέρετε την μεγάλη ευθύνη να πορεύεστε προς τα έσχατα, μη λησμονούντες όλην αυτήν την ιερά παρακαταθήκη. Παναγιώτατε, γνωρίζουμε ότι οι μέρες οι οποίες διερχόμεθα εκκλησιαστικώς είναι οι μέρες, θα έλεγα, κρίσιμες αλλά και συγκλονιστικές. Για μία ακόμα φορά η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλείται όχι να αυθαιρετήσει αλλά να εφαρμόσει ιερούς κανόνας, τους οποίους οι πατέρες έθεσαν εν Οικουμενικές Συνόδες. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι εμείς οι ταπεινοί και ανάξιοι δούλοι σας αλλά και πνευματικά σας τέκνα στηρίζομαι την μεγάλη σας προσπάθεια, που χει επαναλαμβάνω δια κυριαρχία και αυθαιρεσία, αλλά δια την εφαρμογή των ιερών κανόνων. Και προσευχόμεθα από τα βάθη της καρδίας μας, ο Θεός να σας δίδει δύναμη, υπομονή και σύνεση την οποία έχετε, δια να τελεσφορήσει η υπόθεση την οποία εννοώ. Παναγιώτατε, την καρδία μας σας προσφέρουμε και προσφέρουμε την καρδία μας διότι εμείς πρώτος προσφέρατε σε εμάς τη δική σας καρδία. Ο Θεός να σας πολυετεί, να σας πολυχρονίζει, να σας δίδει δύναμη και υγεία ανακλόνητων και σταθεράν, να πορεύεστε εις την οδόν την οποία πορεύθησαν οι Άγιοι προημών προκάτοχοι και πατέρες και να είστε δια εμάς φως, φως σιλαρών, φως χαροποιών, φως ζωοποιών, φως παραμυθητικών, φως το οποίο θα μας οδηγεί εις το μέγα φως, το άκτιστο φως, που είναι το φως του Ιησού Χριστού. Υποβάλλουμε ειδικά συμβάσματα και βαθύτατη την καλογερική μετάνοια και ασπαζόμεθα με μεγάλο σεβασμό.